Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 5 Οκτωβρίου, και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel. 7 αλλαγέ στο νομοσχέδιο για τι μετεγγραφέ φοιτητών ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η Υπουργό Παιδεία και Θρησκευμάτων Μαριά Τελιανάκου. Οι ευνοϊκότερε ρυθμίσει αφορούν κυρίω του φοιτητέ που επικαλούνται λόγου υγεία για τη μετεγγραφή του. Επίση, νέο κώδικα για την ηθαγένεια προβλέπεται. Στην συστηματοποίηση των διατάξεων που αφορούν στη χορήγηση τη ελληνική ηθαγένεια, στην προσαρμογή του στα σύγχρονα δεδομένα, ιδίω στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωσης και στη διαφάνεια της εφαρμογής τους, βασίζεται το σχέδιο του κώδικα για την απονομή της ελληνικής ηθαγένειας που εγκρίθηκε σήμερα από την Κυβερνητική Επιτροπή μετά από σχετική εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Προκόπου Παυλόπουλου. Ένα θέμα επίσης που έχει ώστε να έχει και άμεση σχέση και με την δική μας περιοχή. Και αν αυτά είναι δύο από τα γεγονότα τα οποία μονοπολούν το ενδιαφέρον στην χώρα μας, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στην περιφέρειά μας μέσα από τα κυριότερα θέματα της ημέρας σε τίτλους. Σε 4 χρόνια κάθριξη καταδικάστηκε από το μεικτό ορκωτό εφετείο Θράκης ο Βασίλειος Σικαδάς από τη φωλιά Καβάλας που βίασε μια 22χρονη κάτοικο Καβάλας. Τη φλόγα αγάπης των οθελοντών αιμοδοτών υποδέχτηκαν σήμερα το μεσημέρι οι Κομωτινέοι. Την Ανιούσα πήρε και η τιμή της βενζίνης. Για 31 χρόνια συνεχίζει τη λειτουργία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως Μαρονίας και Κομωτινής. Όλα αυτά βέβαια συνθέτουν την επικαιρότητα μαζί με το πολύ σημαντικό ζήτημα της συνάντησης των φορέων της Ροδόπης με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Κοντό, αναφορικά με το ζήτημα του βαμβακιού. Θα έχουμε τη δυνατότητα σε λίγα λεπτά να δούμε, να μάθουμε νεότερα, συνδεόμενοι με την Αθήνα και τον πρόεδρο της ΕΑΣ, τον κύριο Σκοπιανό, και σχολιάζοντας τα θέματα με την πρόεδρο των νέων αγροτών, την κυρία Ντίνα Τσιμπλιαράκη. Πάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας. Ποινή κάθειρξη 4 χρόνων επέβαλε το μεικτό ορκωτό εφετείο Θράκης του Βασίλειο Σικάδα από την Καβάλα, ο οποίος κατηγορούνται για βιασμό μιας νεαρής κοπέλας, 22 χρονών τότε. Η υπόθεση εκτελήχθηκε 4 χρόνια πριν. Τη γενναιότητα του θύματος να καταγγείλει το γεγονός, παραβλέποντας το γνωστό ταμπού του διασυρμού, του προσωπικού διασυρμού, εξήρωσε νήγορος υπεράσπισης της 26χρονης γυναίκας Βασίλης Καγκαϊδής. Σε 4 χρόνια κάθειρξη, από την οποία αφαιρείται ο χρόνος κράτησης και σε ένα χρόνο στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καταδικάστηκε από το μεικτό ορκωτό εφετείο της Τράκης ο Βασίλειος Σικαδάς από τη φωλιά Καβάλας, που βίασε μια 22χρονη κάτοικο Καβάλας. Η υπόθεση έλαβε χώρα στην Καβάλα κατά το έτος 2000. Ικανοποιημένη από την απόφαση, η καταγγέλουσα, σύμφωνα με τον συνήγορό της, ο οποίος τόνισε πως έσπασε τους φραγμούς και τα ταμπού και πρέπει να αποτελέσει λαμπρό παράδειγμα για όλες τις κοπέλες που πέφτουν θύματα βιασμού. Βιασμός στο αθέατο έγκλημα. Ο οποίος λέει: ο βιασμός είναι το μοναδικό έγκλημα που διαπράττεται τόσο εύκολα και αποδεικνύεται τόσο δύσκολα. Και επίσης λέει ότι το βιβλίο αυτό το εκδίδει στον αγώνα για μια κοινωνία για λιγότερη βία και περισσότερο σεβασμό στη γυναίκα. Και καταλήγει: ο βιασμός είναι ένα συνηθέστατο έγκλημα και κάθε γυναίκα που αποφασίζει να μην καταγγείλει οφείλει να διαθέσει αρκετή σκέψη για τις γυναίκες που θα βιαστούν ως συνέπεια της απόφασής της. Σας τα διάβασα αυτά για να σας πω ότι το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο κατά δίκαιο τρόπο και σύμφωνα περί κοινού δικαίου αίσθημα που θέλει οποιονδήποτε αδίστακτο άνθρωπο να μην μπορεί να βιάσει την οποιανδήποτε γυναίκα. Και η πελάτησά μου, η οποία βιάστηκε με τον τρόπο τον οποίο βιάστηκε και είδατε πως εκτυλίχθηκε ζωντανά στο ακροατήριο, αποδεικνύεται περίτρανα ότι η απόφαση ήταν πάρα πολύ δίκαιη. Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί στις φυλακές. Νομίζω ότι η πελάτησά μου προσέφερε στην κοινωνία, προσέφερε στον σεβασμό της γυναίκας και στο εξής, όλες οι γυναίκες όταν βιάζονται κατά αυτόν τον αισχρό και απάνθρωπο τρόπο θα πρέπει να μην κρατούν τον νόμο της σιωπής, να καταφεύγουν στα δικαστήρια, ούτως ώστε η δικαιοσύνη λάμπει, οι Έλληνες δικαστές είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό σε τέτοιες δίκες και η παρούσα δίκη της πελάτησάς μου να αποτελέσει παράδειγμα προς τους άλλους επίδοξους βιαστές και σεβασμό στην κοινωνία και στη γυναίκα. Το 70% των γυναικών που πέφτουν θύματα βιασμού αποκρύπτουν το γεγονός για να αποφύγουν τον διασυρμό, δήλωσε ο κύριος Καγκαΐδης, δίνοντας την κοινωνική διάσταση του προβλήματος. Με τα γκάλοπ τα οποία γίνονται, τα γκάλοπς, το 95% των γυναικών δεν λένε ότι βιάστηκαν. Φοβούνται τον διασυρμό
και φοβούνται όλα τα άλλα. Η πελάτησά μου είχε την γενναιότητα, είχε το θάρρος, ανδράκι όπως λέει και η μάνα της, έκανε αυτό που έκανε και η δικαιοσύνη επετέλεσε εις ακέραιον το καθήκον της. Αθώος δηλώνει ο κατηγορούμενος Βασίλειος Σικαδάς, που ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ότι διατηρούσε σχέση με το θύμα. Κατηγορούμενος για βιασμό. Mm-hmm. Αλλά είμαι αθώος, δεν έχω κάνει τέτοιο πράγμα εγώ. Τι συνέβη? Συνέβη αυτά που είπα στο δικαστήριο ήδη. Ισχυριστήκατε δηλαδή ότι ήταν να συνέβεσαι? Μάλιστα. Με τη θέληση της? Μάλιστα, βέβαια, σίγουρα. Να μείνουμε λιγάκι στον χώρο του δικαστικού ρεπορτάζ και να πάμε σε ένα θέμα το οποίο απασχόλησε την περιοχή μας περίπου 3 χρόνια πριν. Η υπόθεση με τη βόμβα, λοιπόν, που προσπάθησε να ρίξει ένας κάτοικος Κομωτινής έξω από ένα νυχτερινό κέντρο, στο κέντρο επίσης της πόλης της Κομωτινής, λόγω του ότι του χρώστηκε ένα μικρό χρηματικό ποσό, απασχόλησε σήμερα το μεικτό ορκωτό εφετείο της Τράκης. Ο φερόμενος δράστης φαίνεται να αντιμετώπισε ψυχολογικά προβλήματα. Γι' αυτό λόγο αυτό είχε αθωωθεί πρωτόδικα. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, η οποία βγήκε αργά το μεσημέρι, και το εφετείο αθώωσε τον φερόμενο δράστη με 6 ψήφους υπέρ και 1 ψήφο κατά. Η απόπειρα έκρηξης και ανθρωποκτονίας που επιχείρησε να διαπράξει ο Δημήτριος Τσιλικίδης από την Κομωτινή στις 25 Νοεμβρίου του 1999 σε νυχτερινό κατάστημα απασχόλησε σήμερα το μεσημέρι το μεικτό ορκωτό εφετείο της Θράκης. Ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού καταστήματος όφιλε χρήματα στο δράστη για εργασίες που είχε εκτελέσει και γι' αυτό εισέβαλε στο κατάστημά του ο δράστης με εκρηκτικό μηχανισμό. Ο δράστης αθωώθηκε πρωτόδικα λόγω σχιζοφρένειας αλλά και γιατί διαπιστώθηκε ότι αυτοσχέδιος μηχανισμός δεν θα μπορούσε να προκαλέσει έκρηξη, σύμφωνα με τον συνήγορο κ. Νεστορίδη. Νυχτερινό μαγαζί της πόλης. Κάποιος ο οποίος επιζητούσε τα χρήματά του τελικά φάνηκε ότι είχε μια χειροβομβίδα την οποία εκτόξευσε σε 2 άτομα, σε ένα περίπτερο και σε κάποιον που καθόταν εκεί πέρα στο περίπτερο. Το θέμα είναι ότι στο πρωτόδικο δικαστήριο αθώθηκε, διότι αποδείχθηκε ότι αυτή η χειροβομβίδα δεν ήταν χειροβομβίδα. Ήταν κάτι άλλο, το οποίο το πήρε ο στρατός και το κατέστρεψε. Πάντως, κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι πράγματι ήταν εκρηκτικός μηχανισμός. Και σύμφωνα με αυτό, με αυτά τα στοιχεία, το πρωτόδικο δικαστήριο τον αθώωσε, αλλά έκανε έφεση ο εισαγγελέας εφετών και εισάγεται ξανά υπόθεση σήμερα για δίκη. Ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν πιστοποιητικά ότι υπάρχει από σχιζοφρένεια, έχει τρομερά προβλήματα υγείας, τα οποία τα καταθέτουν και οι αρμόδιοι ιατροδικαστές. Το θέμα είναι ότι του χρωστούσε ο καταστηματάρχης του νυχτερινού αυτού κατασχήματος κάποια χρήματα από δουλειές που είχε κάνει σε γυψοσανίδες. Πήγε να τα ζητήσει, έγινε μια παρεξήγηση, ήταν τελείως πιωμένος, αυτό αποδεικνύεται, το λένε και οι ίδιοι ο καταστηματάρχης και οι αστυνομικοί. Και εκεί επάνω ισχυρίζεται ότι είχε μια χειροβομβίδα από αυτές που πουλάνε στα παζάρια και τις κάνουν αναπτήρες, οι ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Την επέδειξε αυτήν την χειροβομβίδα, πάνω στον καυγά του φύγει η χειροβομβίδα, έπεσε κάτω και μετά ήρθε η αστυνομία και τους μάζεψε. Αλλά ουσιαστικά φαίνεται ότι, ενώ αρχικά φάνηκε ότι ήταν χειροβομβίδα, αποδείχθηκε τελικά στο δικαστήριο το πρωτόδικο ότι πρόκειται για απλό παιχνίδι. Σχετικά με εκείνο το βράδυ, μια που καθόμουν στο περίπτερο και κάπου έρχεται τώρα το παιδί που δουλεύει στο μαγαζί το νυχτερινό και έρχεται να πάρει τηλέφωνο, ήθελε να πάρει τηλέφωνο στην αστυνομία. Μου ζήτησε τηλεκάρτα και κάπου μου είπε ότι κάποιος πήγε στο μαγαζί και δημιουργούσε τέτοιο. Και μετά σε κάποια φάση ακούω απ' έξω τον καταστηματάρχη ότι σας πετάξαν, πρέπει να σας πετάξει τη χειροβομβίδα. Από εκεί και πέρα εγώ δεν ξέρω τίποτα άλλο. Μόνο αυτά εδώ δηλαδή. Ότι υπάρχει χειροβομβίδα, εννοείται θα ταραχτείς. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτά λοιπόν συνέβησαν με την χειροβομβίδα κάποια χρόνια πριν. Πάμε τώρα να ανοίξουμε το θέμα της ημέρας. Πάμε να δούμε τι δήλωναν χτες οι βαβακοπαραγωγοί. Πρώτη μέρα κόκκινη του βαβακιού που βρέθηκαν στα οικοκυστήρια του νομού προκειμένου να πουλήσουν την παραγωγή τους. Δήλωναν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τις τιμές και να πόθαταν όλες τις ελπίδες τους στην κυβέρνηση.
Απογοητευμένοι αισθάνονται οι βαμβακοπαραγωγοί από τις τιμές που αγοράζουν τα κοκκιστήρια το βαμβάκι. Σήμερα πρώτη μέρα εκόκκιση του βαμβακιού και πολλοί βαμβακοπαραγωγοί βρέθηκαν στα κοκκιστήρια του νομού και τόνισαν στην κάμερα του Art Channel ότι αναποθέτουν όλες τις ελπίδες τους στην κυβέρνηση για να επιτύχουν καλύτερες τιμές. Καθώς δήλωσαν πως δεν γίνεται να μην πουλήσουν οι ίδιοι, γιατί το βαμβάκι είναι ένα προϊόν που δεν μπορεί να περιμένει αποθηκευμένο. Όπως από την τηλεόραση, 225 δραχμές. Είστε ευχαριστημένοι με αυτές τις τιμές? Όχι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι καθόλου. Τι θα πρόκειται να κάνετε? Τι να κάνουμε, τίποτα. Ό,τι κάνει η κυβέρνηση τώρα, άμα κάνει τίποτα, δεν κάνει. Τι προβλήματα παρατηρούνται? Το πρόβλημα είναι μόνο στις τιμές? Και στις τιμές και στα κιλά είμαστε πρόβλημα. Τι ακριβώς γίνεται με τα κιλά? Με τα κιλά γίνεται. Τα ξερικά τα βάλαμε 200 κιλά το στρέμμα, τα ποντιστικά 250. Δεν είναι ικανοποιημένα τα ποντιστικά. Πρέπει να πάει 300-400. Και σας κόβουν αρκετά κιλά νομίζω. Μάμα δεν τα κόψουν αυτά, θα πάρουν 70 ραχμές, 60 ραχμές, ξέρω. Εδώ έχουν πρόβλημα τώρα, δεν ξέρω, κάτι χαρτιά λείπουνε, θα το διορθώσουν σε λίγο. Ξέρετε τις τιμές που θα πουλήσετε? 225 ραχμές μας είπανε. Είστε ευχαριστημένες μας? Όχι, όχι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα κρατήσουμε τα βαμπάκια. Τα βαμπάκια είναι ένα είδος που το οποίο άμα το προσγεύσε θα φάνε τα ποντίκια. Οπότε είμαστε αναγκασμένοι να τα δώσουμε. Θέλουμε να τα δώσουμε. Πάμε τώρα να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωση, να συνδεθούμε με το δεύτερο στούντιο του Art Channel, να συνομιλήσουμε για το θέμα της ημέρας με την πρόεδρο της Ενώσης Νέων Αγροτών, την κυρία Ντίνα Τσιμπιαράκη, που τη φιλοξενούμε εδώ. Όσο του έχουμε την δυνατότητα να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά και με τον πρόεδρο της ΕΑΣ για τα νεότερα, μετά και την συνάντηση με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Να δούμε λίγα την κυρία Τσιμπιαράκη. Καλησπέρα σας, κυρία Τσιμπιαράκη. Καλησπέρα. Ακούσατε μόλις το ρεπορτάζ, ακούσατε τους συναδέλφους σας, τους αγρότες έξω από τα οικοκυστήρια να κάνουν λόγο και για την ποσότητα αλλά και για τις τιμές. Οι τιμές από ό,τι δείχνουν τα πράγματα φέτος ξεκινούν με 225 δραχμές το κιλό. Πέρσι τιμές οι αντίστοιχες ήταν? Πέρσι ήταν πιο χαμηλή η τιμή. Η τιμή μπορούμε να πούμε φέτος ότι είναι καλύτερη, αλλά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την ερτημένη ποσότητα του κάθε παραγωγού που πρέπει να παραδώσει ο παραγωγός. Χθες είχαμε μια σύσκεψη όλοι οι φορείς, οι αγροτικοί φορείς, σε συνεργασία με τον Ομάρχη, οι βουλευτές, οι τοπικοί βουλευτές, και είπαν ότι είναι πολύ χαμηλή. Σήμερα θα είχαν και κάποια άλλη συνάντηση ο κ. Σκοπιανός. Αρχίζει από 200 κιλά σε ζώνη έως 265. Το 265 είναι σε πολύ λίγες περιοχές. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε, η παραγωγή φέτος είναι αρκετά καλή. Και η ποσότητα ερτημένη που μπορεί να παραδώσει ο κάθε παραγωγός πολύ λίγη, άρα δεν ξέρουν πώς το υπόλοιπο βαμβάκι πού θα το διαθέσουν. Επειδή συνηθίζουμε να κάνουμε μία σύγκριση, να μπαίνουμε δηλαδή σε αυτή τη διαδικασία και με την Θεσσαλία, όπου ούτως ή άλλως εκεί υπάρχει πάντα μια πολύ καλή παραγωγή και αντίστοιχα καλύτερη τιμή και το καθεξής. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ξέρουμε περίπου πώς είναι τα πράγματα και για εκεί? Εσείς έρχεται και την καταγωγή σας από εκεί, οπότε έχετε κάποιες παραστάσεις γενικότερα. Ναι. Δεν θα συμφωνήσω όμως ότι είμαι από τη Θεσσαλία, δεν θα συμφωνήσω όμως ότι ήταν καλύτερη η παραγωγή της Θεσσαλίας. Μάλιστα. Αυτό θέλω να το τονίσω, γιατί η ποιότητα της Θράκης στο βαμβάκι είναι καλύτερη από τις Θεσσαλίες. Όσον αφορά τώρα ότι καταφέρουν κάθε χρόνο οι Θεσσαλοί να παίρνουν περισσότερη ποσότητα, καλύτερη τιμή, αυτό είναι δεδομένο, λογικό και το βλέπουν όλοι. Και πάλι δεν θα συμφωνήσω για τη Θεσσαλία, γιατί να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Εγώ θα κοιτάξω και σε προσωπικό επίπεδο, γιατί μένω εδώ, άρα θα κοιτάξω τα συμφέροντα της Θράκης. Δεν με ενδιαφέρει η Θεσσαλία, με ενδιαφέρει όμως να μην γίνεται αυτός ο διαχωρισμός. Σε επίπεδο διεκδίκηση. Αυτό σας έκανε για την ερώτηση. Ακριβώς. Σε επίπεδο διεκδίκησης, πώς να δούμε τα πράγματα, έχοντας φυσικά κατά νου και τι γίνεται εκεί για να κάνουμε τις σωστές συγκρίσεις. Η Θεσσαλία έχει 290 κιλά. Η Θράκη, το Μάκρο, υπάρχει 260 κιλά. Άρα υπάρχει διαχωρισμός. Μάλιστα. Εμείς αυτό που θέλαμε είναι ότι υπάρχει διαχωρισμός σε επίπεδο χώρας. Και η Στερεά Ελλάδα και η Θεσσαλία και κάποια άλλες περιοχές έχουν γίνει διαχωρισμός. Αυτή τη στιγμή η μόνη που έχει αδικηθεί είναι η Θράκη. Και ο νομός Ξάνθης και ο νομός Ροδόπης και ο νομός Εύρου.
Η πρόταση η δικιά μας ήταν, όπως το ακούσατε και με τον κύριο Σκοπιανό εχθές, ήταν να μην γίνει διαχωρισμός σε όλη την Ελλάδα, να είναι ισομερός, να κατανεμηθούν τα κιλά ισομερός σε όλα τα διαμερίσματα της χώρας και να μην είναι αδικημένη η Θράκη, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Πάντως, το γεγονός ότι φέτος ήταν μια πολύ καλή χρονιά, όχι μόνο για το βαμβάκι, από ό,τι μου λέγατε προηγουμένως, αλλά και για τις υπόλοιπες παραγωγές, αυτό και μόνο προβληματίζει, γιατί υπάρχει αρκετό προϊόν το οποίο κανονικά θα πρέπει και να εισκομιστεί, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Εγώ θα έλεγα ότι δεν έγινε η σωστή εκτίμηση. Φέτος ναι, πήγαν καλά τα εισοδιές, αλλά επειδή έπρεπε να γίνουν διαφορετικά, με διαφορετικά κριτήρια, για την ποσότητα βαμβακιού του κάθε παραγωγού. Έπρεπε να εξεταστεί η περσινή χρονιά που είχαμε τη μεγάλη ζημιά με το πράσινο σκουλίκι, την προηγούμενη χρονιά που είχαμε τις πλημμύρες και μείνανε αμάθευτα τα βαμβάκια. Πιθανόν, μάλλον όχι πιθανόν, μάλλον είναι σίγουρο ότι δεν εξετάστηκαν έτσι τα κριτήρια. Λογικά φέτος να έχουμε μια καλή χρονιά για τους παραγωγούς, αλλά να μην ξέρουν πώς θα διαθέσουν το προϊόν. Και από ό,τι γνωρίζετε, είναι ένα προϊόν που δεν μπορούμε να το αποθηκεύσουμε, που δεν μπορούμε να το κρατήσουμε, που δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε αργότερα να το κρατήσουμε και να το διαθέσουμε το χρόνο. Άρα είναι αβέβαιο και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, πώς θα συνεχίσει η κατάσταση και για την τιμή και για την ποσότητα του κάθε παραγωγού. Σε όλα αυτά τα πράγματα, ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε όλη αυτή τη διαδικασία? Και κάθε φορά και στην εισκόμιση και στην εκτιμένη εισοδία και στα. Και σε οτιδήποτε μένει αργότερα. Δεν μπορώ τώρα να πω ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα για την Ελλάδα, για την ερτημένη ποσότητα της Ελλάδας, ότι ευθύνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, ότι ευθύνεται οι παράγοντες της κάθε κυβέρνησης, που διαχειρίζονται δηλαδή τη χώρα μας. Δεν μπορεί δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση να λέει ότι ναι, στη Θεσσαλία θα δώσουμε αυτά τα κιλά και στη Θράκη αυτά τα κιλά και στη Βόρεια Ελλάδα αυτά τα κιλά και δεν ξέρω σε άλλο διαμέρισμα της χώρας αυτά τα κιλά. Αυτός ο διαμερισμός, ο διαχωρισμός γίνεται από την κυβέρνηση και μόνο. Θεωρείτε δηλαδή ότι το θέμα είναι καθαρά πολιτικό, αν και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, όχι μόνο η περιοχή μας, αλλά και η χώρα μας είναι καθαρά αγροτική, οπότε πάντοτε με σεβασμό προς αυτή την κατηγορία των ατόμων προσπαθούν να πορευτούν ίσως οι κυβερνήσεις. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια ειδικότερη μέρημνα για αυτή την κατηγορία των ατόμων, δηλαδή για τους αγρότες, δεν είναι έτσι? Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι έπρεπε να είναι. Δεν είναι όμως έτσι ακριβώς. Έτσι θα έπρεπε να γινότανε. Από ό,τι είδαμε πάντως στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε η κυρία Τσιμπλεράκη, οι αγρότες τουλάχιστον. Την απογοήτευση, ναι. Ναι, και εκδηλεί απογοήτευση, αλλά και εναποθέτουν όλες τους τις ελπίδες, κυρίως στην κυβέρνηση. Μιας και εκείνη που θα κανονίσουν τα πράγματα ή τουλάχιστον θα δείξουν πώς θα πορευτούν. Θα ήθελα να ρωτήσω τους συνεργάτες μου αν έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Σκοπιανό για να έχουμε τα νεότερα. Όχι ακόμη. Θα ήταν έτσι πολύ θετικό να έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε και μαζί του. Είμαστε σε μια τέτοια διαδικασία. Μας είπε ότι τα νεότερα δεν υπάρχει ό,τι καλύτερο από αυτά τα οποία είχαν κανονίσει. Μάλιστα. Θα ήθελα να καταφέρουμε να έχουμε την δυνατότητα να επικοινωνήσουμε στη συνέχεια. Κυρία Τσιμπλεράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτές τις λεπτομέρειες. Εμείς θα είμαστε σε επαφή. Ούτως ή άλλως, σε λίγα λεπτά νομίζω ότι θα έχουμε και θέματα προς ανακοίνωση. Σας ευχαριστώ που ήσασταν απόψε κοντά μου. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τη φλόγα της αγάπης, την οποία υποδέχτηκε το Σωματείο Εθελοντών Αιμοδοτών Ροδόπης σήμερα στις 2 το μεσημέρι. Ξεκίνησε λοιπόν η φλόγα αυτή της αγάπης στις 19 Σεπτεμβρίου από το Ξυλόκαστρο Κορινθίας και αναμένεται να διασχίσει ολόκληρη την Ελλάδα. Η φλόγα μεταφέρει μηνύματα αγάπης, προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Δίπλα προς αυτούς τους ανθρώπους ήταν και ο δικός μας Παραολυμπιονίκης, ο Άλεξ Ταξιλδάρης. Φλόγα αγάπης των εθελοντών αιμοδοτών υποδέχτηκαν σήμερα το μεσημέρι οι Κομωτινέοι. Από το Ξυλόκαστρο άρχισε το ταξίδι της η φλόγα και θα καταλήξει στην ΚΟΟ. Τη φλόγα υποδέχτηκαν ο Δήμαρχος Κομωτινής Τάσος Παπατσικλής, ο Πρόεδρος Εθελοντών Αιμοδοτών Ροδόπης και πλήθος κόσμου, ενώ τη μετέφερε ο Σύλλογος Μοτοσυκλητιστών και ο Ολυμπιονίκης Αλέξανδρος Ταξιδάρης. Η φλόγα αγάπης μεταφέρει το μήνυμα της αιμοδοσίας που σώζει ζωές. Υποδεχθούμε σε λίγο την φλόγα των εθελοντών αιμοδοτών, η οποία ξεκίνησε από το Ξυλόκαστρο Κορινθίας
που ήταν πέρσι αμφικτιονία, απλώθηκε σε όλη την Ελλάδα, θα περάσει από εδώ, θα πάει πάνω στον Εύρο, καταλήγοντας τελικά στην ΚΟ, όπου θα είναι η 18η αμφικτιονία εθελοντών αιμοδοτών Ελλάδος. Αυτή η αμφικτιονία γίνεται κάθε χρόνο σε μία πόλη που υπάρχει σύλλογος. Το σωματείο μας είναι από τα ιδρυτικά μέλη αυτής της αμφικτιονίας. Συμμετέχει ανελιπώς σε όλες τις αμφικτιονίες. Παρουσιάζει, ας πούμε, κάποια θέματα τα οποία απασχολούν το κίνημα το εθελοντικό. Πριν από λίγο καιρό υποδεχθήκαμε τη φλόγα, την Ολυμπιακή φλόγα, και μας έδινε το μήνυμα της αδερφοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο. Αυτή η φλόγα των εθελοντών αιμοδοτών μας δίνει το μήνυμα ότι... Είναι η φλόγα της αγάπης. Είναι η φλόγα της αγάπης, μας δίνει το μήνυμα ότι στο κίνημα το εθελοντικό που υπάρχει στη χώρα μας, πρωτεύουσα θέση, εξέχουσα μάλλον θέση, θα πρέπει να έχει και εθελοντική αιμοδοσία. Δεν νοείται εθελοντισμός χωρίς να υπάρχει και εθελοντική αιμοδοσία. Μια πρόσκληση του κύριου Δημητρακόπουλου, του Προέδρου των Συλλόγων Αιμοδοτών, είναι τιμή μου και από πλευράς ιατρικής που έχω λίγο σχέση, βλέπω πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε ανά πάσα στιγμή να έχουμε αίμα, γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς είναι αναγκαίο, ειδικά τα Σαββατοκύριακα που η κίνηση στους δρόμους είναι τέτοια και αυξάνεται και η κίνηση στα νοσοκομεία. Θα πρέπει το μήνυμα να πάει παντού σε όλα τα σπίτια, γιατί πιστεύω ο κύριος λόγος που δεν έρχονται κάποιοι να δώσουν αίμα ή που δεν δίνουν δεν είναι γιατί δεν θέλουν, απλά γιατί αγνοούν ή δεν ξέρουν πόσο εύκολο είναι και πόσο πάρα πολύ μεγάλο καλό μπορούν να κάνουν. Από εκεί και πέρα, πραγματικά είναι κρίμα να γίνονται, να χάνονται τόσο εύκολα τόσες πολλές ζωές, όταν μπορούν να σωθούν με τόσο λίγο κόπο. Για τη Δημοτική Αρχή, όπως και για όλους τους ενεργούς πολίτες, σημαίνει προσφορά ζωής. Στα πλαίσια αυτά, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών και η Δημοτική Αρχή και παραβρίσκεται εδώ. Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα τον ρόλο και το έργο που επιτελεί ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών και από την άλλη μεριά να δηλώσω απερίφραστα ότι η Δημοτική Αρχή είναι κοντά του. Για τους μοτοσυκλετιστές εμείς χρειαζόμαστε αίμα και είμαστε πάντα αρρωγοί, γι' αυτό και είμαστε στους κόλπους του Συλλόγου πάντα και πάντοτε. Είμαστε και μέλη. Ναι, φυσικά είμαστε και μέλη και όπως λέω κάθε φορά, λιγότερο αίμα στην άσφαλτο και περισσότερο στις τράπεζες αίματος, γιατί είναι μια προσφορά ζωής και μια προσφορά αγάπης. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι ακριβώς συνέβη με την παρουσία του Περιφερειάρχη, του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, του κ. Αγγελόπουλου, στην Καβάλα. Από τις αρχές λοιπόν του 2005 το λιμάνι της Καβάλας μπαίνει σε φάση κατασκευής, ούτως ώστε η επέκταση του λιμανιού να αποτελέσει και αυτή πραγματικότητα. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Αγγελόπουλος, προχθές από την Καβάλα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου χρόνου θα αλλάξουν τα δεδομένα για το Γραφείο Περιφέρειας στην Καβάλα. Στην Καβάλα βρέθηκε την Παρασκευή το απόγευμα ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Μιχάλης Αγγελόπουλος και είχε συνάντηση με εκπροσώπους φορέων της πόλης. Ο Γενικός Γραμματέας συναντήθηκε στο γραφείο του στην Καβάλα με τη Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου Καβάλας, τη Διοίκηση του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας, την Εταιρεία Ανάπτυξης Αλίας και του Τοπικού Οργανισμού Εγγύων Βελτιώσεων Πιερίας. Στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου χρόνου θα αλλάξουν τα δεδομένα για το γραφείο της Περιφέρειας στην Καβάλα. Οι υπηρεσίες του θα οργανωθούν καλύτερα και θα συμπληρωθούν ώστε να μπορέσουν να παρέχουν πληροφορίες και υποστήριξη στους πολίτες. Το γραφείο της Καβάλας αλλά και η ίδια η περιφέρεια θα εξελιχθεί σε συνήγορο δράσεων και διεκδικήσεων της περιοχής. Στις 12 Οκτωβρίου θα συνέλθει στην Καβάλα το Περιφερειακό Συμβούλιο και ολοκληρώθηκε το πρώτο κομμάτι της μελέτης για την τουριστική προβολή που ενδιαφέρει τον νομό, ο οποίος είναι ο κυριότερος τουριστικός προορισμός της περιφέρειας. Ο κ. Αγγελόπουλος ανέφερε ότι και από την πλευρά του πιέζει για να ολοκληρωθεί γρήγορα το νέο νοσοκομείο. Ο Γενικός αναφέρθηκε στην εξέλιξη που υπάρχει σχετικά με τα έργα επέκτασης του νέου λιμανιού. Ο κ. Αγγελόπουλος αναφέρθηκε
και στον αναπτυξιακό νόμο που προετοιμάζεται με πολύ σαφή τρόπο. Αποδέχομαι πλήρως ότι η Καβάλα έχει αδικηθεί, τόνισε και συμπλήρωσε ότι ένας νομός που αλλάζει 8 φορές σε λίγα χρόνια δεν είναι νομός. Προετοίμασε όσους ελπίζουν σε επιστροφή στο παλιό καθεστώς, σημειώνοντας ότι η παλιά εποχή δεν μπορεί να υπάρξει, κρίνοντας τον ιδιότυπο επιχειρηματικό Ελντοράντο με το σαθρό σχεδιασμό που έχει δημιουργηθεί. Τα κίνητρα πρέπει να είναι συνυφασμένα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, επισήμανε. Ο κ. Αγγελόπουλος επισήμανε ότι δεν είναι δυνατόν να ανατραπούν όλα σε 6 μήνες. Δέχεται τις θέσεις των επιμελητηρίων και κάνει τις δικές του παρεμβάσεις προς την κυβέρνηση, ώστε ο νέος αναπτυξιακός νόμος να ανταποκρίνεται στην έννοια του τίτλου του. Όμως η δική μου θέση, οικονομοτεχνική, τεχνοκρατική και πιστεύω που και εν μέρει πολιτική, με την κάθε περιοχή, έχει τα δικά της θέματα όσον αφορά τα κίνητρα. Ανάποδα έπρεπε να σχεδιάζει η ελληνική πολιτεία. Έπρεπε να σχεδιάζει όλοι μαζί, έτσι. Τι ανάγκες έχουμε, τι επενδύσεις γίνονται. Πώς είναι στρατηγική, έτσι εντάσσω και την επόμενη ερώτησή σας. Τι θέλω, αυτά τα κινητά δύο ανακατηγορία. Όμως η ροή των πραγμάτων αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να φέρει ανατρέποντα συστήματα και καταστάσεις διαχειρίσεως, αλλά και προγραμματισμού ετών μέσα σε 6 μήνες. Ο νόμος λοιπόν αυτός που θα παρουσιαστεί και που πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει 10 παραπάνω υπηρεσίες, 20-30, το λέω έτσι πολύ απλά και λαϊκά, είναι μια δημιουργική τοποθέτηση. Για να γίνει όμως δημιουργική δημιουργία, πρέπει επιχειρηματίες, φορείς, επιμελητήρια, κρατική λειτουργή, υπηρεσίες να απαντούν ταχύτατα επί της ουσίας και να διευκολύνουν. Τι να το κάνεις στο κίνητρο όταν ξέρεις ότι θα εκταμιεύσεις λεφτά μετά από 4,5 χρόνια, 5, περιβάζοντας 5 δικηγόρους, φίλους, κολλητούς, οικονομολόγους 10 που χρειάζονται, αλλά χρειάζονται στο pre-feasibility, στο feasibility study, στη μελέτη σκοπιμότητας, στη μελέτη συμβιβασμότητας, στους περιβαλλοντικούς όρους. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν η χώρα αυτή να έχει 62 χαρτιά μέχρι τώρα για να κάνεις μια επένδυση μεγάλης κλίμακας όπως η ολική ενέργεια ή 30 έγγραφα για να μπορέσεις να στήσεις μια απλή επιχείρηση. Αυτό αποτελεί τροχοπέδι κατά τη γνώμη μου. Επιχειρηματίες από τις τομείς της πολιτείας εγκατέλειψαν 3 φορές τη χώρα αυτή 2 χρόνια πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, επειδή είπαν στο 21ο έγγραφο που έπρεπε να βγάλουν, την άδεια να την πω έτσι, ότι εμείς δεν θέλουμε. Που είχαν ήδη μεταφερθεί με εργαζόμενους στην Αθήνα. Και όχι μόνο. Θα σας το λέω σαν ένα απλό παράδειγμα. Εκεί για μένα είναι το θέμα. Άρα λοιπόν, αναλογία στα κίνητρα, να το πω έτσι, προσωπική θέση. Αναλογία στα κίνητρα. Με βάση τη θέση της περιοχής, σαφώς και εδώ υπάρχει στέρηση η οποία πρέπει να καλυφθεί. Να γυρίσουμε στο πρώτο μας θέμα και να σημειώσουμε ότι δεν είναι ακόμη εφικτή, δεν κατέστη εφικτή η επικοινωνία μας με τον πρόεδρο της ΕΑΣ, τον κύριο Σκοπιανό. Τα θέματα ίσως ακόμη να βρίσκονται σε εξέλιξη από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Πάντως στην σύσκεψη την μεσημβρινή, στη συνάντηση καλύτερα την μεσημβρινή, συμμετείχαν εκτός από τον πρόεδρο της ΕΑΣ τόσο η βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κυρία Μανολιά, ο Νομάρης Θεοδόπης, ο κύριος Γιαννακίδης. Έχω την αίσθηση ότι ήταν και ο κύριος Ιλχάν εκεί. Δυστυχώς, με κανέναν από όλους αυτούς δεν μπορούμε μέχρι στιγμής να επικοινωνήσουμε. Φυσικά, τα θέματα είναι ανοιχτά και σίγουρα στο βρενό μας δελτίο θα έχουμε εξελίξεις. Πάμε τώρα να δούμε δύο τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκαν στην Κομωτινή. Ευτυχώς, μόνο μελικές ζημιές. Το ένα στις 11 το πρωί, όπου δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στο χώρο μπροστά από το επαγγελματικό επιμελητήριο, και το άλλο περίπου στις 2.30 το μεσημέρι κοντά στην σχολή δοκίμων. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στις 11 το πρωί στο πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Αλεξανδρούπολης, όταν συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα στο ύψος του Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Κομωτινής. Ευτυχώς σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές και δεν θρηνήσαμε θύματα. Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, στο 5ο χιλιόμετρο Κομωτινής Ξάνθης, συγκρούστηκε απλαγιομετωπικά ένα αυτοκίνητο με διερχόμενη μοτοσυκλέτα. Ευτυχώς χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Ευθύνες επιρρύπτει ο οδηγός του αυτοκινήτου στη μη ύπαρξη δρόμου για τις δύο υπηρεσίες που στεγάζονται πίσω από τη σχολεία στη Φυλάκων, με αποτέλεσμα να κάνουν χρήση ενός χωματόδρομου, από τον οποίο όταν εξέρχονται δεν έχουν ορατότητα. Τι
Τις πρωινές ώρες χθες, οι Ιρακινοί υπήκοοι Χαμίντ Ροχανίν, 48 ετών, και Μαχάντι Αμίρ, 23 ετών, εισήλθαν λάθρα στη χώρα μας μέσω του ποταμού Εύρου στην περιοχή Φερών Εύρου και κινήθηκαν πεζή εντός περιφραγμένου επισημασμένου ναρκοπεδίου, με αποτέλεσμα να εκραγεί μια νάρκη και να τραυματιστεί βαριά ο πρώτος και θανάσιμα ο δεύτερος. Οι παθόντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για νοσηλεία και νεκροψία νεκροτομή αντίστοιχα. Προανάκριση ενεργεί το αστυνομικό τμήμα Φερών. Αλλοδική πορεία φαίνεται ότι ακολουθεί. Η τιμή της βενζίνης στον ομολοδόπηση, ωστόσο οι τιμές των καυσίμων φαίνεται προς το παρόν να είναι σε σταθερά επίπεδα. Υπάρχει μια ανησυχία για τις τιμές της τρέχουσας εβδομάδας αλλά και όλου του μήνα, καθώς αναμένονται ρατιμήσεις, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος των Βρετανίων Χορηγών Καυσίμων, ο κ. Κακαρέλης. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, σύμφωνα με πανελλαδικές μετρήσεις τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, 2.300 πρατήρια, διαμορφώθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου, σημειώντας αύξηση 1,21%, ενώ την ίδια περίοδο η τιμή του πετρελαίου σημείωσε σημαντική άνοδο κατά 7,19%. Ο νομός Ροδόπης φαίνεται να έχει τις καλύτερες τιμές καυσίμων, παρόλο την ανωδική πορεία της τιμής της βενζίνης σε όλη τη χώρα. Το πετρέλαιο θέρμανση, ωστόσο, αυτή τη στιγμή στη Ροδόπη παρατηρείται σε υψηλές τιμές, σύμφωνα με τον πρατηριούχο κ. Κακαρέλη. Πάντως, με δεδομένο ότι υπάρχει μια καθυστέρηση στη μεταφορά των διεθνών τιμών στην εγχώρια ελληνική, υπάρχει σημαντική ανησυχία στο Υπουργείο Ανάπτυξης για τις τιμές της τρέχουσας εβδομάδας, με δεδομένο ότι με το τέλος της Ολυμπιακής Εκεχηρίας αναμένεται κύμα ανατιμήσεων σε πολλούς τομείς προϊόντων και υπηρεσιών. Ο νομός Ροδόπης εδώ και πολύ καιρό, δόξα τω Θεώ, έχει τις καλύτερες σχεδόν τιμές της Ελλάδος. Για να μην σας πω τις καλύτερες, λέω σχεδόν. Λοιπόν, εδώ πέρα επειδή έχουμε πολύ μεγάλο ανταγωνισμό λόγω του ότι δεν εφαρμόζεται το ωράριο που κλείνουν τα βενζινάδικα, έχουμε μεγάλο ανταγωνισμό και γι' αυτό οι τιμές είναι πολύ χαμηλές. Η ανωδική πορεία της βενζίνης που έχει επηρεάσει όλες τις πόλεις. Αυτό σίγουρα, η ανωδική πορεία του αργού πετρελαίου έχει επηρεάσει οπωσδήποτε τις τιμές της βενζίνης και ας ελπίσουμε ότι κάπου θα σταματήσει, γιατί αν πάρει με τη φορά που έχει πάρει το αργό πετρέλαιο, σίγουρα θα έχουμε και άλλες ανόδους, οι οποίες πέφτουν πάνω στο καταναλωτικό κοινό. Με το πετρέλαιο θέρμανσης τι γίνεται, κύριε Κακαρέλη? Με το πετρέλαιο θέρμανσης έχει ανέβει και αυτό πολύ αρκετά η τιμή του, παρόλο που έχουμε πολύ καλές και φτηνές τιμές στον ομό Ροδόπης, αλλά παρόλα αυτά οι τιμές τους εν σχέση με πέρυσι είναι γύρω στο 15-20% επιπλέον.
Ξεκίνησαν οι εγγραφές για την τετραετή σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως Μαρονίας και Κομωτινής. Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά με την ταυτότητα του ενδιαφερομένου, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει τελειώσει κάποιος την υποχρεωτική εκπαίδευση. Για 31 χρόνια συνεχίζει τη λειτουργία της η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως Μαρονίας και Κομωτινής. Κύριος στόχος της σχολής είναι η ανάδειξη ιεροψαλτών, ενώ για την εγγραφή απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν τελειώσει οι ενδιαφερόμενοι τουλάχιστον την υποχρεωτική εκπαίδευση. Όλοι οι μαθητές είναι υπότροφοι και δεν υπάρχει όριο ηλικίας και δεν καταβάλουν διδακτρά. Δηλαδή είναι 32 χρόνια τώρα φέτος, ήταν το πρώτο έτος 72-73. Και τώρα το σχολικό έτος 2004-2005, δηλαδή είναι το 32ο έτος λειτουργίας της σχολής. Ο σύλλογός μας αποφάσισε και ίδρυσε τη σχολή αυτή, η οποία είναι υπό την εποπτεία και την επίβλεψη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου προσωπικός, ο οποίος είναι και πρόεδρος επίτιμος του συλλόγου μας, με στόχο διπλό. Από τη μια μεριά να δώσει την ευκαιρία σε όσους αγαπούν τη μουσική γενικά και ειδικά την εκκλησιαστική μουσική, να μπορούν να μοιηθούν σε αυτήν. Αυτό είναι το θεωρητικό. Και το πρακτικό μέρος είναι να αναδεικνύονται ικανοί χριστιανοί της περιοχής που να μπορούν να βοηθήσουν στην τέλεση της Θείας Λατρείας, δηλαδή να είναι ιεροψάλτες. Και ορισμένοι από αυτούς είναι τακτικοί ιεροψάλτες, ενώ άλλοι είναι και ερασιτέχνες οι οποίοι προσφέρουν μεγάλες υπηρεσίες χωρίς να είναι μόνιμοι και τακτικοί ιεροψάλτες. Αυτός ήταν ο στόχος μας. Η χοροδία της Μητροπόλης θα κυκλοφορήσει CD με χρηματοδότηση του Δήμου Κομωτινής και προσωπική παρέμβαση του Δημάρχου Τάσου Παπατσικλή, τον οποίο ευχαρίστησε ο πατέρας Δημήτριος. Η σχολή κάθε χρόνο έχει πάνω από 40 μαθητάς. Αυτό είναι θετικό. Και επίσης, μια και συζητάμε για την μουσική, την εκκλησιαστική, να πούμε ότι ο σύλλογός μας, εκτός από την σχολή που έχει μια αυστηρά δομή διδακτική, έχουμε και τη χοροδία, στην οποία όμως επιτελείται και εκεί διδακτικό έργο. Και μάλιστα τώρα είναι θετικό, σημαντικό για μας να πούμε ότι ετοιμάζεται να εκδοθεί ένα CD με απόδοση μαθημάτων από τη χοροδία μας, το οποίο την χρηματοδότηση έχει αναλάβει ο Δήμος με πρωτοβουλία του Δημάρχου του κ. Βατσικλή και με την ευκαιρία έτσι και το ανακοινώνω και τον ευχαριστώ τον κ. Δήμαρχο για το ενδιαφέρον του. Η ώρα είναι 9:38 κυρίες και κύριοι. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται σιγά σιγά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel. Πριν σας καληνυχτήσουμε όμως για απόψε, πάμε μαζί να δούμε τα κυριότερα θέματα της ημέρας σε τίτλους. Σε 4 χρόνια κάθριξη καταδικάστηκε από το μεικτό ορκωτό εφετείο Θράκης ο Βασίλειος Σικαδάς από τη Φωλιά Καβάλας που βίασε μια 22χρονη κάτοικο Καβάλας. Τη φλόγα αγάπης των οθελοντών αιμοδοτών υποδέχτηκαν σήμερα το μεσημέρι οι Κομωτινέοι. Την Ανιούσα πήρε και η τιμή της βενζίνης. Για 31 χρόνια συνεχίζει τη λειτουργία της Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως Μαρονίας και Κομωτινής. Τα τελευταία νέα της ημέρας για απόψε με τον Θοδωρή Βρουζέλη. Μην ξεχνάτε ότι το ραντεβού σας με την ενημέρωση στο Art Channel ξεκινά καθημερινά στις 6 το απόγευμα με το απογευματινό δελτίο ειδήσεων, το οποίο εκφωνεί η Νατάσα Παπαδοπούλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσετε και απόψε. Καληνύχτα σας.